επίσης κρίση χρέους στην Ελλάδα, αλλά στην Ισπανία η κρίση προέκυψε από τον ιδιωτικό τομέα, γιατί στην κορύφωση της κρίσης οι επιχειρήσεις είχαν χρέος 1,3 εκατομμυρίων, χωρίς να συμπεριλαμβάνουμε τις τράπεζες. Ο κατασκευαστικός τομέας και ο τομέας των ακινήτων είχε χρέος 400 δις. Τα ποσά αυτά είναι περίπου μια μισή φορά το ισπανικό ΑΕΠ. Από όλους αυτούς τους τομείς που πλήττονται, αυτός που κυρίως επλήγει είναι τα νοικοκυριά, οι οικογένειες, οι εργαζόμενοι, και αυτοί είναι οι μόνοι που δεν διασώθηκαν με κανένα τρόπο. Ενώ ταυτόχρονα το κράτος στην Ισπανία ενεργοποίησε μια σειρά από μηχανισμούς για να αμοιβαιοποιήσει των απολειών και των κεφαλαίων, προστασία από τις απώλειες μέσω της συγχώνευσης τραπεζών, ανακεφαλαιώσεις και τελικά συμφωνία για μια διάσωση από την Ευρώπη με ένα μνημόνιο όπως και στην Ελλάδα.